Έχω μια παιδική ανάμνηση, βασικά δεν είναι παιδική. Νομίζω το πρώτο πράγμα το οποίο έμαθα να μαγειρεύω στη ζωή μου είναι popcorn. Και μετά θυμάμαι, έκανα μια συνταγή με κοτόπουλο και μπύρα που έχω μια πολύ παράξενη ανάμνηση. Πρέπει να ήμουν 19-20 χρονών. Δεν τη θυμάμαι, αλλά σήμερα θα προσπαθήσω να παράγω αυτή την ανάμνηση και να την πω και λίγο παραπέρα. Οπότε, τι μαγειρεύουμε? Κοτόπουλο με μπύρα. Κοτόπουλο με μπύρα. Και αυτό είναι ακόμα η φατάκι. Δεν θα το κρύψω, τα φαγητά της κατσαρόλας μου αρέσουν πάρα πολύ. Μου φέρω πάρα πολύ έτσι ένα φαγητό το οποίο έχει μια ωραία σος που θα βάλω ρύζι σε ένα μπολ και θα το χώσω από πάνω και θα πέσει σος με στο ρύζι και θα το ανακατέψω και θα παίρνω λίγο από το ένα λίγο από το άλλο. Θα φτιάξουμε ένα κοτόπουλο το οποίο θα το σφίσουμε με ένα κουτάκι μπύρας και θα έχει μέσα πολύ ωραία μπαχαρικά. Θα κοιτάξουμε να δώσουμε μια πάρα πολύ ωραία ισορροπία μεταξύ γλυκύτητας, οξύτητας και αλατιού. Θα πάρουμε ένα ιδιαίτερο μέρος του κοτόπουλου έτσι ώστε να μην στεγνώσει, γιατί αν βάλουμε στήθος θα στεγνώσει. Ένα φαγάκι το οποίο γίνεται μέσα σε μια κατσαρόλα, που το ευχαριστείτε πάρα πολύ και θα λέτε μπράβο ρε Μύρωνα, στην υγειά σου, πίνω την πύρα, τρώω και την πύρα. Προχωράμε. Θα χρειαστούμε περίπου 500 με 600 γραμμάρια φιλεταρισμένο μπούτι. Γιατί επιλέγουμε τον μπούτι? Το μπούτι είναι το λεγόμενο κόκκινο κρέας του κοτόπουλου. Είναι πολύ πιο λιπαρό, έχει πολύ περισσότερο συνθετικό ιστό και αυτό το κάνει πολύ πιο ανθεκτικό στα ψησίματα. Αν βάζαμε στήθος και πηγαίναμε να κάνουμε αυτή σως, θα έπρεπε να προσεγγίσουμε διαφορετικά το ψήσιμο του κοτόπουλου. Θα έπρεπε να το βάλουμε στο τέλος, έτσι ώστε να μην στεγνώσει, γιατί το στήθος στεγνώνει για πλάκα. Αυτό θα μας συγχωρήσει μισή ώρα βράσιμο, 40 λεπτά βράσιμο σε χαμηλή φωτιά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, θα παραμείνει λαχταριστό και μην σα πω ότι το χρειάζεται κιόλας για να μαλακώσει και να γίνει υπέροχο. 2 μέτρια κρεμμύδια ή ένα μεγάλο κρεμμύδι κομμένο. 2 κλονάρια σέλερι κομμένα. Αν θέλετε, βγάλετε και την ίνα. Ένα καρότο μεγάλο κομμένο, καρεδάκι. Και 2 σκόρδα λιωμένα. Επειδή τα λαχανικά σε αυτή τη συνταγή φαίνονται, δηλαδή δεν μπορώ να σου πω το κρεμμύδι χοντροκόψε το, γιατί θα φαίνεται. Δηλαδή, όταν πάρεις μια κουταλιά, θα το βλέπεις το κρεμμύδι μέσα. Βάλτε λίγο παραπάνω χρόνο και κάντε τα μαστρικά και όμορφα κυβάκια. Έτσι, δεν σαν ψυχοθεραπεία. Βάλε τηλεόραση να παίζει, βάλε μουσική, βάλε μια σειρά όπου θες, κάνε θες. Κόψε το όμορφα, το καρότο, όμορφα τετραγωνάκια. Καταλαβαίνεις, δεν θέλω τώρα δηλαδή, το καρότο να είναι μπουρδέλο, να είναι όμορφο. Ένα κουτάκι μπύρας Lager. Εμένα αυτή είναι η επιλογή μου, γιατί είναι λιγότερο πικρή μπύρα από όλες τις άλλες. Μπορείτε να βάλετε και πίλσνερ, απλά θα πικρήσει περισσότερο. Αυτό το αφήνω λίγο πάνω σας. Μπορεί να βάλετε και μαύρη, που θα πάει κάπου τελείως αλλού. Εγώ βάζω Lager, δεν θέλω να είναι τρομερά έντονη η γεύση της μπύρας. Θέλω να υπονοείται, να καταλαβαίνετε πως υπάρχει κάτι που έχει να κάνει με βίνη και με λικίσκο. Και όλα αυτά τα ωραία πράγματα που έχει μέσα η μπύρα. 120-150 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Μία καλή πρέζα μπούκοβο. Δεν θέλω να καίει πάρα πολύ το πιάτο. Θέλω να έχει ένα spiciness, αλλά να μην καίει τρελά. Καθώς και μία πολύ καλή πρέζα ρίγανη. 500 γραμμάρια ζωμό κότας. Γύρω στα 50 γραμμάρια ελαιόλαδο για το σοτάρισμα και των λαχανικών και του κοτόπουλου. Θα γραφτούμε και λίγο ζάχαρη, επειδή ξέρετε πως η ζάχαρη είναι εντυπωσιακή στα φαγητά και τους δίνει πάρα πολύ. Χυμό από ένα λεμόνι ή μπορεί να βάλετε ένα σφινάκι ξύδι μιλόξιτο, ό,τι θέλετε. Η οξύτητα σε αυτό το πιάτο, εδώ θέλω να καταλήξουμε, είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτό το πιάτο, επειδή έχει αρκετά λιπαρά, έχει δηλαδή, είναι λιπαρό και το κοτόπουλο, είναι λιπαρή και η κρεμαγάλακτος, άμα δεν δώσουμε μία εισάξια οξύτητα, δηλαδή κάτι να κόψει μέσα στα λιπαρά, θα είναι αρκετά μονόχνοτο και βαρύ. Μην κολώσετε, μπορεί να πάρει ένα λεμόνι, μπορεί να πάρει και 1,5. Θα δοκιμάσουμε στο τέλος παρέα, θα δούμε πού είμαστε και τι κάνουμε και πώς προχωράμε. Για το τελείωμα, θέλουμε λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό και σπασμένα αμύγδαλα. Γιατί θα δώσουν ένα έξτρα κρατσανιστό στοιχείο στο πιάτο, που επειδή είναι πρακτικά κάτι σαν η υφή του, είναι επειδή είναι με το κοκκινιστό μοσχαράκι, είναι νιανιά, δεν έχει κάτι κρατσανιστό. Πιστεύω πάρα πολύ στις υφές και νομίζω ότι αν βάλουμε πάνω λίγο αμύγδαλο, το πιάτο θα απογειωθεί. Θα σου πω ένα μεγάλο μυστικό για τα κρέατα και να βγαίνουν πιο νόστιμα, και ειδικά τα πιο λιπαρά κρέατα. Όπως ας πούμε για παράδειγμα ένα ριμπάι μοσχαρίσιο ή ένα πολύ λιπαρός κιμάς ή ένα μπούτι από κοτόπουλο που έχει για το λίπος. Είναι κατά τη γνώμη μου πολύ σημαντικό και να βγουν νόστιμα, να τα προλατήσετε τουλάχιστον 2 ώρες πριν. Ξέρω ότι πολλοί θα σας πούνε, αχ, θα στεγνώσει. Δεν στεγνώνει το κρέας, παιδιά, με λίγο αλάτι, με τίποτα. Δεν θέλω να... Γίνεται πιο νόστιμο, είναι σαν να το μαρινάρεις. Δηλαδή, μια μεγάλη μπριζόλα, ας πούμε, θα μπορούσε να τη μαρινάρετε ακόμα και 24 ώρες πριν μέσα στο ψυγείο με καλό αλάτι. Ισχωρεί πολύ λίγο το αλάτι μέσα στην επιφάνεια και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν θα στεγνώσει, να το κάνετε. Αυτό επειδή είναι ένα πλούσιο κομμάτι κρέας, το μπούτι του κοτόπουλου. Εγώ το έχω προλαβήσει από αυτό το βράδυ. Έχει κάτσει τουλάχιστον 12-13 ώρες με το αλάτι. Δεν έχει στεγνώσει καθόλου, δεν έχει χάσει υγρά καθόλου. Απλά θα γίνει πολύ πιο νόστιμο. Προχωράμε. Λοιπόν, κατσαρολίτο. Τομάτι, δυνατή φωτιά, τέρμα. Τομάτι μου, τέρμα. Τομάτι, τέρμα.
Με το που αρχίσει να ζεσταίνεται, ρίχνουμε το ελαιόλαδο, τα πετάμε μέσα και τα τσιγαρίζουμε. Έχει κάψει το λαδά το ματάκι μου, το βλέπω. Ρίχνω το λάδι, ξεκινάω και ρίχνω μέσα από μένα προς τα έξω, οκ, okay, μην καούμε, τα κοτοπουλάκια μου. Επαναλαμβάνω, θέλω να πάρουν χρώμα. Ένα μυστικό είναι γενικά να μην μπήξουμε το σκεύος μας. Θα τα κάνουμε σε δύο φουρνιές. Εδώ είναι το μόνο δύσκολο της συνταγής, δηλαδή το δύσκολο, είναι λίγο ταλέπορο. Δύο φουρνιές, χρώμα, τα βγάζουμε σε ένα άλλο σκεύος. Τα επόμενα τα βγάζουμε και προχωράμε. Καλώς. Πάμε να κοιτάξουμε τι γίνεται. Όχι, θέλει κι άλλο. Έχει ξεκινήσει και παίρνει χρώμα. Αν θέλω να πάρει καλό χρώμα. Τώρα πάμε καλύτερα. Έχουν αρχίσει και καραμελώνουν. Καραμελώνουμε από τη μία. Καραμελώνουμε από την άλλη. Τραβάμε, πετάμε τα υπόλοιπα από τη μία, την άλλη, τραβάμε και προχωράμε. Εντάξει, εντάξει. Εδώ είμαστε έτοιμοι. Βγάζουμε και τα τελευταία τέτοια. Τραβάμε λίγο από τη φωτιά. Επαναλαμβάνω, θέλουμε δυνατή φωτιά, να δώσουμε χρώμα, δεν θέλουμε απόλυτο ψήσιμο. Απλά, όπως λέμε με το φώτι πριν από λίγο, τα μπουτάκια συγχωρούνε. Ένα μεγάλο μυστικό της γαστρονομίας. Αυτό το οποίο έχει κολλήσει κάτω, το βλέπετε. Αυτό είναι πάρα πολύ γεύση. Αυτό είναι αυτό που όταν, ας πούμε, κάνεις την μπριζόλα στα κάρβουνα, τα σημειάκια που έχει ψηλαρπάξει και έχουν καραμελώσει έχουν πάρα πολύ γεύση. Για να μην κάψουμε τα λαχανικά μας, λοιπόν, θα τα αφήσουμε εκτός φωτιάς για ένα λεπτό, γιατί τώρα καίει πάρα πολύ αυτό το μάτι. Θα το χαμηλώσω εγώ, θα το βάλω, ξέρω εγώ, στο 6-9. Τραβάω όμως από τη φωτιά. Το ξαναβάζω φωτιά και ρίχνω μέσα όλα μου τα λαχανικά. Λοιπόν, τα λαχανικά τώρα τι θα γίνει. Θα βάλουν ζουμιά. Οπότε βοηθάω και με αυτά τα ζουμάκια ξύνω τον πάτο της κατσαρόλας, δηλαδή εκεί που έχει πιάσει λίγο το κοτόπουλο και έχει μαυρίσει, και έτσι δεν πάει καθόλου χαμένη αυτή η γεύση. Να σου πω, τα σκόρτα δεν τα έχω βάλει ακόμη. Τα σκόρτα καίγονται. Δεν θέλω να μου καούνε. Θέλω να μαλακώσουν το σέλερι, το κρεμμύδι και το καρότο καλά, και μετά πάμε στα σκόρτα. Οπότε πάμε εδώ. Απολέγεται γλασάρισμα. Ναι. Μπράβο. Και αυτό, όπως πολύ ωστά είπε ο Φώτης Φωτόπουλος, λέγεται ντεγλασάρισμα. Αυτό να ξέρετε ότι έτσι κι αλλιώς, επειδή θα σβήσουμε και με την πύρα, θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να πάρουμε οτιδήποτε έχει κολλήσει κάτω. Απλά ξεκινάμε από τώρα. Σε μέτρια φωτιά θέλουμε τα λαχανικά μας να εδρώσουν, να καλαμπιστούμε, να τα κάψουμε. Δηλαδή, άμα είτε ότι έχετε πάρει πολύ δυνατή φωτιά, τραβάτε, οκ. Okay. Θέλουμε να μαλακώσουν, να μελώσουν. Θέλουμε να τα. Καλησπέρα. Θέλουμε να. Όχι. Θέλουμε να. Επίσης, αλάτι δεν έχω βάλει ακόμη. Γιατί έχει αλάτι ο ζωμός. Έχω λαδίσει πολύ καλά από νωρίτερα τα μπουτάκια μου, οπότε θα κάνουμε τη δοκιμή στο τέλος αυτή. Οκ. Okay. Προχωράμε. Είναι κάπως σημαντικό να μαλακώσουν τα λαχανικά μας σε αυτή τη φάση. Οπότε δώστε 5, μπορεί και 10 λεπτά. Δεν βιαζόμαστε. Θέλουμε να μελώσουν, γιατί όταν πέσουν όλα μετά από πάνω, να έχουν ωραία υφή. Να είναι αυτό μελωμένο, μην είναι αυτό που κάνει κρακ. Και είναι. Τώρα είναι πολύ σημαντικό αυτό το στάδιο. Λοιπόν, αισθάνομαι ότι έχει καραμελώσει πολύ το σύστημα. Και τι κάνω τώρα εδώ. Εγώ μια πρέσα σκόρδου. Μου ξέρω στη ζωή, να ξέρετε, γιατί βαριέμαι να κόβω σκόρδο. Οπότε βάζει ένα σκόρδο μέσα, το έχει ήδη καθαρίσει. Το πατάς και το άλλο, θα σα πω. Λέτε πού πήγε, θα σα πω πού πήγε, είναι από κάτω. Και στα μπαμ έχουμε δύο σκυλίδες σκόρδο. Βλέπετε, κάνει εδώ πέρα κρακ. Έτοιμες. Και σε αυτή τη φάση θα ήθελα να ρίξουμε επίσης και τη ρίγανη με τον μπούκοβο. Γιατί θέλουμε να τσιγαριστούν αυτά τα δύο μπαχαρικά και βότανα, αλλά δεν θέλουμε να καούν. Οπότε εδώ είμαστε. Καλησπέρα. Και τώρα ξεκινάει το γευστικό προφίλ και γίνεται πολύ ενδιαφέρον. Παιδιά, πραγματικά να σου πω ότι έχω παρατηρήσει. Όταν τσιγαρίζει ρίγανη, μυρίζει σαν πατατάκια με ρίγανη. Δεν ξέρω τα γουστάρετε, εγώ τα τρώω σαν μανιακός. Ο παιδιά, είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε. Θα πάρω την πύρα, θα δυναμώσω τώρα τη φωτιά, θα τη βάλω τέρμα, εντάξει. Γιατί θέλω. Η πύρα θέλω γενικά, θα τη ρίξω, πρέπει να κατέβει. Δεν πρέπει να μείνει ομοί, γιατί θα. Όπως λέμε, φίλοι μου, θα πικρίσει. Έτσι, όπως δεν κάνει. Πάμε. Φύγαμε! Και πάρα που λες, όχι, τι κάνω! Κι όμως. Αυτό είναι. Yeah! Γιατί το κουτάκι αυτό έχει πάνω χαρτάκι και σε γιατί ρε παιδιά, τώρα εντάξει, να μην κάνω μια μισή πειρά τώρα και μου λέτε «Αχ, τα παίρνει το φαγάκι!»
Όχι. Αχ, μείνω να κάνεις χορηγίες. Αχ. Επειδή το έχω σπείρει ο Σαμοήλ, ρε φιλέ. Κάποτε. Με γενικά από τότε το έχω σπείρει ο Σαμοήλ. Για σπείρω. Θα σπείρω στο Λίβερπουλ, να ξέρετε. Όπως βλέπετε, η μπύρα έχει να μας δώσει κι άλλα. Αλλά έχουμε το μάτι τέρμα. Το μάτι τέρμα και περιμένουμε εξατμιστεί ήδη. Έχονται πολύ ωραία αρώματα. Επίσης, η Lager Beer, εγώ σας το έχω πει, υπάρχει αυτή η γλυκιά λεσμονιά, μου θυμίζει καλοκαίρι, καλαμαράκι, χωριάτικο, που τώρα κάνουμε κάτι τελείως άλλο βέβαια, αλλά δεν πειράζει, έχει πάρα πολύ αυτό το πράγμα και είναι ωραίο. Σου έχει λήξει το καλοκαίρι? Όχι ιδιαίτερα, να πω την αλήθεια. Εγώ θέλω χειμώνα, φλοκάτε, τζάκια, καταλάβεις, αυτά ψινόμαι. Είμαι χειμωνιάτικο παιδί το καλοκαίρι. Βέβαια, να πω την αλήθεια, λατρεύω τις Κυκλάδες, έτσι, τα λέμε αυτά, επειδή έχω μεγαλώσει στην Αντίπαρο, πηγαίνουμε και διαχνάμε γονείς. Οι Κυκλάδες, ενώ τους βαράει ο ήλιος όλο το καλοκαίρι και καίγονται, όλο το πρωί, συγγνώμη. Το απόγευμα σημαίνει κάτι μαγικό. Υπάρχει ένα magic hour που δεν ξέρω, βγαίνεις έξω και αισθάνεσαι ότι ξαναγεννιέσαι. Το πνεύμα σου ύπταται σε ένα ετός, ας πούμε. Είναι πολύ αστείο, είναι φοβερό. Λοιπόν, αν μυρίζει το φαγητό σας, που είναι κάτι το οποίο γενικά σας το προτείνω, επειδή πρέπει να μαγειρεύουμε μόλις. Δηλαδή και βλέπουμε και μυρίζουμε, μαγειρεύουμε με τις αισθήσεις μας. Και όχι με συνταγές και με έτσι, θα σας πω εγώ. Βλέπετε και κρίνετε πάντα. Θα παρατηρήσετε ότι οποιοδήποτε αλκοολούχο ρίξετε μέσα στο φαγητό. Αλλάζει η μυρωδιά του όσο περνάει η ώρα. Δηλαδή, όσο περνάει η ώρα, εξατμίζει το αλκοόλ και μεταμορφώνεται. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μυρίζει διαφορετικά από ότι το πρώτο πεντάλεπτο. Περιμένουμε να εξατμιστεί και προχωράμε ακάθεκτη. Όπως βλέπετε, έχω αφήσει ελάχιστο ζουμάκι. Η μπύρα σταμάτησε να μυρίζει μπυρίλα, να σου το πω έτσι. Πετάω μέσα μαζί με τα ζουμάκια ό,τι έχει βγάλει το κοτόπουλο. Ρίχνω μία γύρα. Και τώρα περνάμε, όχι στη τελική ευθεία, αλλά πλησιάζουμε. Έχουμε 500 γραμμάρια ζωμό, οκ. Okay. Θα σας πρότεινα να ρίξετε περίπου το μισό, ίσω και λίγο παραπάνω. Θα σας πω γιατί. Οκ, okay, είμαστε εδώ. Το αφήνουμε. Να πάρει μία ωραία βράση. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται με τις συνταγές. Πόσο ζουμί έχει αυτή η συνταγή? Αυτό το αφήνω πάνω σας. Κάποιος μπορεί να το θέλει πολύ υδαρές, να έχει πολύ ζουμάκι. Μπορεί κάποιος να θέλει να το κάνει πιο συμπυκνωμένο. Έχει να κάνει με εσάς. Υπολογίστε, θέλω να βράσει συνολικά περίπου 35 με 40 λεπτά σε χαμηλή φωτιά. Δηλαδή, το αφαίνω σε βρασμό στο 9 και το ρίχνω στο 3. 3 στα 9 το μάτι. Θέλω δηλαδή μπουρμπουλίθες χαλαρές. Και θέλω να το αφήσουμε να μελώσει. Έχουμε βάλει τώρα κάποιο ζωμό. Υπολογίστε, θα βάλουμε για κάποια κρέμα γάλακτος. Εγώ θα στράψω γραμμάρια, αλλά επειδή θα έχετε άλλη κατσαρόλα, άλλο μάτι, άλλο τέτοιο, άλλη ποσότητα, άλλα λαχανικά. Θέλω να το αφήνω και λίγο πάνω σας. Θέλω στο τέλος, ιδανικά για μένα, να είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι stew. S-T-E-W, OK. Stew είναι αυτό που έχει το κρέας και έχει μια συμπυκνωμένη σάλτσα. Δηλαδή δεν είναι σαν γιουβαρλάκια που είναι σούπα. Περίπου πώς είναι για παράδειγμα ένα κοκκινιστό. Καταλαβαίνετε τι λέω. Ναι. Αν δω ότι σώνεται το αυτό. Προσθέτω λίγο ακόμα ζωμό το νερό, ότι πέφτει πάρα πολύ γρήγορα στο 10 λεπτό. Θα πρότεινα να το πάτε. Κάνε 20-25 λεπτό μόνο με ζωμό και το τελευταίο 10 λεπτό τέταρτο να βάλει την κρέμα γάλακτος που θεωρώ ότι πρέπει να βράσει λίγο κρέμα γάλακτος. Okay. Επίσης τώρα είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα να χώσουμε και το λεμόνι μας. Πολύ σημαντικό. Καλώς. Σχεδόν όλο θα χρειαστεί, αλλά δοκιμάζεται. Και μια κουταλιά ζάχαρη. Τώρα είναι η ώρα. Η τελική δοκιμή είναι πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή, μόλις πούμε ότι είμαστε έτοιμοι, θα δοκιμάσουμε. Μπορεί να θέλει έξτρα αλάτι, μπορεί να θέλει έξτρα λεμόνι. Να είναι έτσι λίγο βαρετό, ας πούμε. Θα χρειάζεται κάτι να το. Κάνει λιγότερο βαρετό. Προχωράμε, βράζει, επανερχόμαστε με την κρέμα γάλακτος σε 25 λεπτά. Λοιπόν, μου φτάσει σε αυτό το σημείο. Θέλουμε περίπου ένα τεαρτάκι ακόμη. Θα πάρω την κρέμα γάλακτος, θα την προσθέσω. Το γνωστό. Ξαναφέρνουμε σε βρασμό. Αν σταματήσει ο βρασμός, κάνουμε και ένα ανακάτεμα. Και θέλουμε τώρα με την κρέμα γάλακτος 10 με 15 λεπτά έξτρα βράσιμο. Επαναλαμβάνω. Αν αισθανθείτε ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ το νεράκι, βάζετε λίγο ακόμα ζωμό. Διορθώνεται. Προχωράμε. Δύο λόγια για τα μαγειρευτά φαγητά. Θα είναι τέλειο το βράδυ. Δηλαδή. Θα φτιάξει φασολάκια. Τα φασολάκια, αν τα φάτε εντός της μίας ώρας, δεν έχει ακόμα δέσει, δεν έχουν δέσει γεύσεις, δεν έχει απορροφήσει τα ζουμιά του, δεν έχει γίνει όπως πρέπει να είναι. Αν τα φάτε το βράδυ, είναι πολύ πιο μελωμένα. Αυτό ισχύει και για αυτό το φαΐ. Δηλαδή, μπορείτε να το φάτε μέχρι και αύριο και θα είναι πολύ πιο νόστιμο. Εγώ θα σας το δείξω τώρα. Δεν έχει μπετώσει η σάλτσα, γιατί αυτό έχει και λιπάκι κτλ. Το βράδυ θα έχει σφίξει πολύ περισσότερο. Το σταματάω εδώ. Τι μου αρέσει να κάνω. Λίγο πριν το σερβίρετε, δηλαδή, ας πούμε, αν το φτιάξει το μεσημέρι για να το φάτε το βράδυ, εγώ θα σας πρότεινα να κόψετε λίγο μαϊντανό. Τον οποίο δεν θέλει πολύ κόψιμο, επειδή άμα τον παραφτώσει τον μελανιάζει. Θέλει γρήγορα. Να ρίξετε λίγο εδώ μέσα, γιατί τώρα θα ολοκληρωθεί η εικόνα του πιάτου. Το βλέπετε. Επίσης θα σπάσω και λίγο αμύγδαλο. Μπορεί και να κόψω και να μην σπάσω. Άστο.
Δεν πειράζει, δεν θέλει. Μ' αρέσουν να, είναι, να έχουν κομμάτια να τα καταλαβαίνω. Τα θέλω ψιλοχοντροκομμένα, δεν θέλω πάρα πολύ λεπτά. Τέλεια. Εδώ είναι τέλεια, ας πούμε, για μένα. Το βάζω στην άκρη αυτό. Εδώ πέρα έχω ένα πιάτο με ένα απλό ρύζι. Okay. Ένα απλό ριζάκι, δεν χρειάζεται να σου πω συνταγή. Φτιάξτε ένα ρύζι. Έλεος. Θα πάρω μια κουταλιά, η οποία αυτή επαναλαμβάνω σε δύο ώρες από τώρα θα είναι πολύ πιο σταθερή, αλλά εγώ θα σας το δείξω τώρα, δεν πειράζει. Θα φροντίσω να βάλω αρκετό ζουμάκι, ώστε να πάει να αγκαλιάσει το ρύζι αυτό το ζουμάκι. Και εδώ, όπως είμαστε, θα ρίξω λίγο έξτρα φρέσκο μαϊντανό, καθώς και ένα sprinkle από τα αμύγδαλά μου. Οπότε, έχω ένα πιάτο το οποίο μοιάζει κάπως ασιατικό, αλλά δεν είναι καθόλου ασιατικό. Έχει όμως αυτά τα χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνω, ίσως έχει αγκαλιάσει το ρύζι. Εγώ συνεχίζω να κάνω σαλατά επειδή. Ακριβώς. Και κάτι το οποίο δεν έχουμε βάλει επίτηδες είναι φρέσκο πιπέρι. Εμένα αυτό το πιάτο μου αρέσει να το πλακώνω στο πιπέρι το φρέσκο στο τέλος. Εντάξει, άμα θέλετε, βάλετε και μέσα συνταγή. Αν είστε και πολύ μερακλείδες, σαν και εμάς, επειδή είμαστε στο φαγάκι, θα χώσετε και αρκετό κόκκινο πιπέρι, επειδή σκέφτεται μπύρα. Η μπύρα δεν πάει με τα μύθαλα. Πάει. Δεν πάει το πιπέρι. Πάει. Όλα πάει η μπύρα. Και έχει φτάσει η ώρα. Να κάνω. Άσε με να φάω, ρε Γιώλη. Έρχομαι εδώ. Φροντίζω αυτό που σας έχω πει και 17 φορές σήμερα να πάει το ζουμί σε όλο το ρύζι και να ποτίσει. Να σας πω, πάρα πολύ σημαντικό, το ξέρασα εννοεί. Μόλις το σβήσα, δοκίμασα το αλάτι και το λεμόνι. Αλάτι και λεμόνι, να είναι σωστό. Να είναι όσο όξινο πρέπει, να είναι λαμπρό σαν γεύση και να έχει σωστό αλάτι. Εντάξει, άμα δεν τα έχει, θα μου πείτε, δεν είναι πολύ νόστιμο. Ναι, ρε φίλε. Βάλτε όλα που πρέπει να βάλεις. Βάλτε το γαμμένο. Δοκιμάζω καλύτερα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Για μένα είναι ο ορισμός του comfort food. Είναι ένα φαγητό το οποίο μπορεί να το φας ένα βράδυ σπίτι σου κάνοντας cocooning με το αμόρι σου και μόνος σου. Και μόνος σου, γιατί όχι. Δίπλα στο τζάκι, βλέποντας κάτι, πίνοντας τι άλλο, μπύρα. Δηλαδή, εγώ το συνόδευα με την μπύρα την οποία το μαγείρεψα, να ξέρετε και θα είναι. Είναι εξαιρετικό. Το πάει φοβερά το αμύδαλο. Subscribe, ακολουθήστε, follow. Αγάπη παντού, σχολιάστε. Τα λέει και εγώ τα κάνω, να ξέρετε. Εγώ πατάω την καρδούλα, έτσι. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά, επειδή πάντα βλέπετε τελικά αυτά που γράφω κάτω από τις συνταγές. Εδώ μπορώ να πω κάποια βλακεία. Εκεί τα γράφω σωστά. Προσπαθώ δύο σεζόν να το πω πρώτη φορά το θυμήθηκα. Εντάξει, πολύ σημαντικό. Προχωράμε. Κοτόπουλο με μπύρα, top. Αυτό το φαγάκι και τα λέμε σύντομα. Αμαϊ. Βόλος.